Ευσεβία εμπρέπον τη αθλήση δε δόξασε, την των Χριστοκτώνων κακίαν, κάθε λόγον τη ενστάση σου. Διό και προσενήνοχας Χριστό, μαρτύρων αραγής συνασπισμών, ως περθείος παιδοτρίβης και οδηγός, παρέθα παμακαρίστε, δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το ενεργούν τη βία σου, πάσιν η άματα. Τη 24η του μηνός Οκτωβρίου, Αρέθα μεγαλομάρτυρος και της συνοδείας αυτού, Σεβαστιανής μάρτυρος, Μάρκου, Σωτηρίχου και Ουαλεντίνου των μαρτύρων, Ακακίου πρεσβυτέρου και Νέρδωνος μάρτυρος. Ο Άγιος Αρέθας ο μεγαλομάρτης και η σύν αυτό, έζησε τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν και ήταν ένας από τους προύχοντες της πόλης Νέγρας στην Αιθιοπία. Όταν ασπάστηκε το χριστιανισμό, διακρινόταν για την ευσέβεια και τις πολλές του αγαθοεργίες. Κοντά του μαζεύτηκε ένας όμιλος από άνδρες και γυναίκες που καθημερινό τους έργο είχαν την διδασκαλία του Θείου Λόγου. Η πρόοδος αυτή του Ευαγγελίου στην εκκλησία της Νέγρας εξήγηρε τον φανατισμό των ειδωλολατρών και συνέλαβαν τον Αρέθα με τους συνεργάτες του. Ο Αρέθας ήταν τότε γέροντας. Οι εχθροί της πίστεως του συνέστησαν να λυπηθεί τα γεράματά του και να απαρνηθεί το Χριστό. Τότε ο Αρέθας έδωσε γενναία απάντηση. «Στη διάρκεια της ζωής μου», είπε, «διέπραξα πολλά αμαρτήματα. Ο Ιησούς Χριστός με καθάρισε από αυτά δια της θυσίας του και με την πίστη μου προς Αυτόν. Και από άνθρωπο της απολίας με έκανε κληρονόμο του ανεσπέρου φωτός και της αιωνίας ζωής. Τώρα μου προσφέρει και άλλη τιμή. Μου δίνει την ευκαιρία από τη σάρκα ενός γέροντα να προβάλλει αθλητής, αποδεικνύοντας ότι η ισχύς και η ελευθερία του πνεύματος μπορούν να καταφρονήσουν κάθε άνομη απειλή και βία και να κατεσχύνουν να καταντροπιάσουν τους δυνατούς της γης». Η απάντηση όμως αυτή εξαγρίωσε περισσότερο τους δημίους του, οι οποίοι αμέσως αποκεφάλισαν τον Αρέθα με τους συνεργάτες του. Η Αγία Μάρτης Σεβαστιανή. Καταγόταν από την πόλη Σεβαστή της Φρυγίας και διδάχθηκε τη χριστιανική πίστη από τον Απόστολο Παύλο και πήρε την θερμότητα και την ανδρεία του διδασκάλου της και χρησιμοποιούσε την ζωή της κάθε μέρα για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Πήγαινε σε σπίτια ειδωλολατρών και ήλκυε πολλές γυναίκες από αυτούς στους κόλπους της εκκλησίας. Συνελήφθη γι' αυτό επί αυτοκράτορος Δομετιανού και ηγεμόνος Σεργίου, κακοποιήθηκε και εκδιώχθηκε από τον τόπο της. Έφθασε στην Ηράκλεια της Θράκης, όπου και πάλι συνελήφθη από τον ηγεμόνα Πομπιανό και φυλακίστηκε. Αλλά η γυναικεία φύση ντρόπιασε τους βασανιστές της. Οι υποσχέσεις δεν την δελέασαν, οι απειλές δεν την έκαμψαν και κάτω από τα βαριά μαρτύρια στάθηκε όρθια με όλη της την γενεοψυχία. Οι σάρκες της Αγίας Σεβαστιανής σχίζονταν, αλλά τα χείλη όπως και η καρδιά της εξακολούθησαν να υμνούν τον Χριστό. Τελικά η μεγάλη αυτή αθλήτρια της Εκκλησίας μας παρέδωσε την ψυχή της με τον διεποκεφαλισμού θάνατο και ετάφη στην Ρεδεστό της Ανατολικής Θράκης.
της ρήμασι του Παύλου φώτης θύσα προς εδραμές. Σεβαστή ανήτω σωτήρι και νομίμος εν ήθλησας. Βασάνους υπομείνας από λους, δυνάμει του νυμφίου σου Χριστού. Ονικέτευε απαύστος υπέρ ημών, τον ευλάβος βόντων σοι. Δόξα το δεδοκό της ισχύν, δόξα το σε στεφανός αντί. Δόξα το ενεργούν τη βία σου, πάσιν